Έχουμε και εμείς όμως, πρωτού προχωρήσω σε κάποιες δικές μας προτάσεις, να κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις. Γιατί φτάσαμε σε αυτή την βαθιά κρίση του μεταπολιτευτικού συστήματος. Αιτία πρώτη. Χρηματοπιστωτική πλουτοκρατία, η οποία εξακολουθεί να λιμένεται τον πλούτο της πατρίδας μας μέσω τώρα πια και της μνημονιακής εξάρτησης από τους διεθνείς κρυπτοκογλύφους, των οποίων αυτή η χρηματοπιστωτική ντόπια πλουτοκρατία αποτελεί την τοπική απόλυση. Δεύτερον, πελατειακός σασμός κομμάτων και μέσων και ΜΜΕ, μέσων μαζικής ενημέρωσης, μαζικής εξαπάτησης, μέσων διαπλοκής. Μέσω αυτών των μέσων επιχειρείται να διονυστεί η πολιτική κυριαρχία του συστήματος, εναλλάσσοντας τους ίδιους μηχανισμούς και τα ίδια πρόσωπα στην εξουσία. Αλλάζει ο Μανολιός και φοράει τα ρούχα του αλλιώς. Τρίτον, σημαντικό, κρατικοδίαιτοι εργατοπατέρες των συνδικαλιστικών συντεχνιών. Και έχουν και καριέρα οι εργατοπατέρες. Για τη Χρυσή Αυγή, λοιπόν, η δεξιά όχθη του συστήματος, αυτή η όχθη βέβαια που περιλαμβάνει και το νεοπλουτίστικο Πασόκ, το νεόπλουτο Πασόκ, με τις βίλες και τις πισίνες, αλλά και την καθεστωτική Δημάρ, συγκυβερνάτε. Είναι λοιπόν εσείς, είσαστε ευθέως συνδεδεμένοι με αυτή την πλουτοκρατία. Η αριστερή όχθη του πολιτικού συστήματος, το οποίο αποτελείται από το νεοκομμουνιστικό, ας το πούμε έτσι, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι όρο πρέπει να βάλω, και την ευθέως συνδεδεμένη με τη σταλινική ιστορία, το ευθέως συνδεδεμένο ΚΚΕ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Προστάμε μια απάντηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Βέβαια δεν έχουμε ότι θέλουμε να σας νεκραναστήσουμε. Μα τσιγκλάτε. Βάζετε όρους, βάζετε, λέτε σήμερα ο κ. Παφίλης έκανε εδώ φασαρία. Δεν τσιμπάμε. Βέβαια αυτοί οι όροι που χρησιμοποιείτε, και καλά το χειρίστηκε το Πρόεδρε, δεν ήσασταν εσείς κύριε Πρόεδρε, πρέπει να λείψουν από την αίθουσα αυτή. Προκάλεσε ο κ. Παφίλης σήμερα. Προκάλεσε επίτηδες. Το ΚΚΕ θα πάρει τα 3% στις επόμενες εκλογές. 3% θα πάρει, ρωτάω, θα το πάρει, αμφιβάλλω, για να είναι μέσα στο κοινοβούλιο. 3 λεπτά έχουμε, έτσι. Σε 3 λεπτά δεν μπορώ να σας πω τις προτάσεις. Θα συντομεύσουμε, κυρία Πρόεδρε, συμπαθεστάτη. Στα 3 λεπτά δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας πούμε 6 συν 3, για 3 μιλάμε τώρα εδώ. 9.45 μίλησε ο Μαριάς. Λοιπόν, επιφυλασσόμεθα, σε επίκαιρη επερώτηση που θα έρθει προς συζήτηση, να σας εκφράσουμε απολύτως ξεκάθαρα θέσεις της Χρυσής Αυγής, οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανάγκες του ελληνικού λαού, ο οποίος ελληνικός λαός σε αυτές τις σημερινές συνθήκες κρίσης θα μπορούσε να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση, αν ήταν βούληση και θέληση της κυβέρνησης, που δεν είναι. Δεν είστε κυβέρνηση του ελληνικού λαού, είστε κυβέρνηση του ΣΕΒ. Η μνημονιακή κυβέρνηση λοιπόν δεν θέλει και δεν μπορεί να πράξει τα αυτονόητα. Θα τα πράξει βέβαια άμεσα, μια κάποια στιγμή, με τη βοήθεια του Θεού και τη βοήθεια του λαού, η Χρυσή Αυγή σαν μια πρώτη γνήσια δημοκρατικά εκλεγμένη εθνική κυβέρνηση του τόπου. Σας έδωσα και 2 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.